η κυρία Παπαπαναγιώτου Μαρία, Διευθύντρια Γυμνασίου, με θέμα «Διδάσκοντας την Ευρώπη, το παράδειγμα της Λήμνου». Καλησπέρα σας από τη Λήμνο. Θερμά συγχαρητήρια για το συνέδριο, για την πρωτοβουλία, για τις εξαιρετικές εισηγήσεις. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να προσπαθώ ταυτόχρονα να κάνω και το διαμοιρασμό. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει αρχίσει να φαίνεται? Ναι, είναι εντάξει. Ωραία, να κάνω προβολή παρουσίασης. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι σε αυτή την εισήγηση είμαι συνεισηγήτρια στην ουσία. Έχουμε κάνει μαζί την εισήγηση. Θεοφανέλη Τιμολέοντα, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου και School Ambassador του Teachers for Europe Βορείου Αιγαίου και τη συνάδελφό μου, κυρία Λιμπέρη Θεόδωρη, εκπαιδευτικό του Γενικού Λυκείου Μούδρου και εκείνη εκπαιδευτικό του Teacher for Europe, όπως και εγώ. Απλά εγώ είμαι η παρουσιάστρια. Τα 40 χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η ευρύτερη παραδοχή ότι ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το λίκνο του πολιτισμού δεν φαίνονται να είναι επαρκή για τη δημιουργία ευρωπαϊκής κουλτούρας και την καλλιέργεια της συνείδησης της ευρωπαϊκής ηθαγένειας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Πολλοί μαθητές τελειώνουν το Λύκειο, κάποιοι ακόμα και το Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω του ευρωπαϊκού αυτού εισιτηρίου, αλλά και χωρίς να αντιμετωπίζουν με αίσθημα ευθύνης και γνωστική επάρκεια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που τους επιφαρτίζει ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη. Το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στη γάμα γυμνασίου και της πολιτικής παιδείας στην πρώτη ηλικίου έχουν αναμφίβολα ως κύριο στόχο την παροχή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας, την καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που ορίζουν το δυναμικό χαρακτήρα της ιδιότητας του σύγχρονου ατόμου πολίτη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής. Δυστυχώς όμως, οι ώρες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ελάχιστες. Το κενό καλούνται να συμπληρώσουν με κάποιες περιορισμένες διδακτικές ώρες τα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας της γάμα γυμνασίου και της έκφρασης έκθεσης της τρίτης λυκείου που εστιάζουν στο θεματικό άξονα ευρωπαϊκή ενοποίηση, χωρίς όμως βιωματικό πλαίσιο και ουσιαστική εμπέδωση της λειτουργίας των θεσμών. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ενώ ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του πολίτη, τόσο στο επίπεδο διάδοσης και μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της καλλιέργειας αξιών και στάσεων, για την αποτελεσματική ένταξη στα ταχύτατα μεταβαλλόμενα κοινωνικά περιβάλλοντα, στην πραγματικότητα η επαφή των μαθητών με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας της είναι περιορισμένη σε στοιχειώδεις γνώσεις. Η διδασκαλία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχολεία απαιτεί κοινή κατανόηση της σημασίας τους για την εκπαίδευση και την όθησή τους μέσω διαδραστικών και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Η υπάρχουσα έλλειψη μαθημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προγράμματα σπουδών των σχολείων περιορίζει τη δημιουργία ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, η ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά ζητήματα εξασθενεί τους ρόλους τους ως μεσολαβητές των ευρωπαϊκών αξιών απέναντι στους μαθητές και την κοινωνία. Τη στιγμή που στις προηγούμενες ευρωεκλογές κλήθηκαν να ψηφίσουν μαθητές και τις Δευτέρες, φαίνεται να υπάρχει έλλειψη κατανόησης ακόμα και στους συμμετέχοντες στις εκλογικές διαδικασίες για το τι είναι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική απάθεια μεταξύ των νέων είναι υψηλή και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων Εράσμους προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA3, Teachers for Europe Setting an Agora for Democratic Culture, αποβλέπει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως όχημα για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής κουλτούρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια οντότητα που λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα υπέρ όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ταυτότητας. Στοχεύει στη δημιουργία μιας διασυνοριακής, βιώσιμης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός μακροχρόνιου δικτύου εκπαιδευτικών που θα προωθεί τις κοινωνικές και αστικές ικανότητες μέσω της ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Υιοθετώντας αυτό το πλαίσιο και κατανοώντας την ανάγκη της συνέχειας και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής κουλτούρας, το Γυμνάσιο Μούδρου Αργύριος Μοσχεύης και το Γενικό Λύκειο Μούδρου, λειτουργώντας συνεργατικά και αξιοποιώντας το θεσμό των Teachers for Europe, προσπαθούν μέσω του προγράμματος να προάγουν τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών, διαμορφώνοντας δεξιότητες ενεργού πολιτιότητας, λόγου και αντιλόγου, υποστήριξης των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής κατανόησης και του σεβασμού. Ξεκινώντας με τις ευρωπαϊκές αξίες στο γυμνάσιο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι γεγονός ότι στο γυμνασίου δεν έχουν πολιτική αντίληψη των πραγμάτων, ούτε με ευκολία αντιλαμβάνονται αφηρημένες έννοιες όπως οι αξίες, οι οποίες πρέπει να τους γίνουν ξεκάθαρες και απτές. Στην προσπάθειά μας, οι μαθητές να αντιληφθούν το θεωρητικό πλαίσιο και να μπορέσουν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA3 Teachers for Europe, Setting an Agora for Democratic Culture, και αφού ενημερώσαμε το Σύλλογο Διδασκόντων και λάβαμε τις γονικές συνενέσεις για τη συμμετοχή των μαθητών, πήραμε την πρωτοβουλία να προτάξουμε τη διδασκαλία της ενότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Στόχος μας δεν ήταν η αποστήθηση, αλλά η κατανόηση, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, η καλλιέργεια του αισθήματος του συνανίκη. Οι μαθητές ερεύνησαν, παρουσίασαν οι ίδιοι τους θεσμούς, τις αξίες και τις λειτουργίες. Τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν, να διαφοροποιηθούν, να διαφωνήσουν μέσα από γονικό διάλογο. Μεγάλη βοήθεια στην εμπέδωση και στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος πρόσφερε η γωνιά της μάθησης, μια ιστοσελίδα γνώσεων και δημιουργικής ψυχαγωγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοσμένη στις ηλικιακές απαιτήσεις των μαθητών όλων των βαθμίδων, που βοήθησε σημαντικά το πρόγραμμά μας κατά τη διάρκεια της καραντίνας και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. Η πρώτη ουσιαστική προσέγγιση των μαθητών με τις ευρωπαϊκές μίση του στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σύνδεσή τους με τη δημοκρατία πραγματοποιήθηκε με εκδήλωση του Europe Diet του Βορείου Αιγαίου στον χώρο του σχολείου, στην οποία πανεπιστημιακοί από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου μίλησαν στα παιδιά με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στην Ευρώπη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι τέθηκαν οι θεωρητικές βάσεις για να δουλέψουμε στη συνέχεια το θεσμό της δημοκρατίας και τη σημασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επόμενη ευκαιρία δόθηκε σε μαθήτριά που επιλέχθηκε μέσω του γραπτού της δοκιμίου να συμμετέχει σε προσομοίωση του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα 14χρονο παιδί συνομιλεί με συνομιλίκους της, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία νέους της Ελλάδας και της Κύπρου, για αξίες, στόχους και πολιτικά σφάλματα, διατυπώνει πολιτική άποψη, επιχειρηματολογεί, μοιράζεται τα οράματά του και κτίζει μια νέα Ευρώπη, μαζί με εφήβους που βιώνουν τους ίδιους προβληματισμούς και στοχεύουν σε μια Ευρώπη συνεργασίας και συνοχής. Η εκπαίδευση στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζεται με μια πιο απαιτητική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα θεσμικό όργανο όχι τόσο γνωστό, και ο τρόπος λειτουργίας του γίνονται αντικείμενο μελέτης των μαθητών και η πρωτοβουλία του Europe Diet του Βορείου Αιγαίου και του καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Γρηγορίου, μέσα από προσομοίωση με τη συμμετοχή των μαθητών του προγράμματος, τόσο του Γυμνασίου όσο και του Γενικού Λυκείου Μούδρου, ανοίγει νέους δρόμους στους τρόπους σκέψης και στην πολιτική οπτική των μαθητών. Εισηγήσεις που ετοιμάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές, αφού προηγουμένως μελέτησαν την πολιτική της χώρας που εκπροσωπούν στο μεταναστευτικό ζήτημα, οδήγησαν σε ένα κείμενο συμπερασμάτων που διδάσκει τη σημασία της συνδιαλλαγής και του αμοιβαίου συμβιβασμού κληρώνηση και υποτίμηση προς τις αδυνάμεις χώρες. Χωρίς οι μαθητές να χάνουν την παιδικότητά τους και την ανάγκη τους για δημιουργική έκφραση, αφήνουν κατά τη λήξη του σχολικού έτους το καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα στον τοίχο της σχολικής τους τάξης ως κληροδότημα για τους επόμενους. Το μήνυμα σαφές. Μια Ευρώπη για όλους, μια Ευρώπη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και φροντίδας για τον καθένα. Η φετινή χρονιά ξεκινάει ακόμα πιο αισιόδοξα, καθώς πλέον ο κύκλος ενδιαφέρομαι και ενεργό των εργαστηρίων δεξιοτήτων αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια δημιουργικότητας και βιωματικής μάθησης. Η πρώτη επαφή εξάλλου των μαθητών της τελευταίας τάξης του γυμνασίου, καθώς και των μαθητών του Λυκείου με πιο πρακτικά θέματα που απασχολούν την Ευρώπη του αύριο, πραγματοποιήθηκε ήδη με την εκδήλωση του Europe Diet του Βορείου Αιγαίου με θέμα το μέλλον της Ευρώπης και οι ευκαιρίες για τους νέους, όπου οι μαθητές εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους και τις ανησυχίες τους και πήραν σαφείς απαντήσεις για τις ευρωπαϊκές διεξόδους που μπορούν να ακολουθήσουν τους χώρους της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Ενημερωμένοι και γνωρίζοντας τις δυνατότητες που τους παρέχονται, προχωρούν με περισσότερα βέλη στη παρέτρα τους και περισσότερες δυνατότητες να πετύχουν τους στόχους τους. Αντίστοιχη η ευρωπαϊκή παιδεία και στο Γενικό Λύκειο Μούδρου. Η ηλικιακή ομάδα των μαθητών του Λυκείου είναι ίσως η καταλληλότερη για την εμπέδωση των ευρωπαϊκών αξιών και την απόκτηση δεξιοτήτων ενεργού πολιτιότητας. Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Μούδρου είναι ήδη junior ambassadors του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Οι βασικές αρχές έχουν ήδη διαμορφωθεί στη συνείδηση των παιδιών, οι θεσμοί είναι πιο προσιτοί ως έννοιες και καλούμαστε να ενεργοποιήσουμε την ενσυναίσθηση και να προκαλέσουμε να τους παρακινήσουμε να θέσουν ερωτήματα και να ψάχνουν για απαντήσεις. Δημιουργούμε ομάδα 25 ατόμων και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου και εργαζόμαστε πάνω στο θέμα της διαφορετικότητας. Δημιουργούμε μια εικοστική δημιουργία με θέμα το ουράνιο τόξο της διαφορετικότητας, χρησιμοποιώντας την ομοδοσυνεργατική μάθηση και αξιοποιώντας τις δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών. Το ουράνιο τόξο βασίζεται στην ποικιλία χρωμάτων που προβάλλουν και αναδεικνύουν την ποικιλομορφία, ενώ σε κάθε χρώμα παρουσιάζονται στοιχεία διαφορετικότητας, όπως θρησκεία, φύλο, γλώσσα, τα οποία στο ουράνιο τόξο προβάλλουν τη συμπερίληψη στην πράξη, την ιδέα της δημιουργικής συνύπαρξης σε έναν κόσμο διαφορετικότητα. Η επόμενη δράση μας αφορά στη δημιουργική γραφή και αφήγηση ιστορίας με θέμα διαφορετικότητα, λεμονόκοσμος. Μέσα από τη δημιουργία σεναρίου για τη διαφορετικότητα, πώς ένα μήλο γίνεται δεκτό και συμπεριλαμβάνεται στο λεμονόκοσμο, αναπτύσσουμε στάσεις δεκτικότητας στο διαφορετικό και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συγγραφή μικρών κειμένων για τη διαφορετικότητα συνεχίζεται με την παρουσίασή του στην τάξη, με τη μορφή αφήγησης και παιχνιδιού ρόλου. Στη συνέχεια των δημιουργικών μας δράσεων, δημιουργήσαμε κολλάζ με θέμα το χρώμα της διαφορετικότητας και αποτυπώσαμε τη διαφορετικότητα με χρώματα και σχήματα. Και μέσα από τη δημιουργία σχεδίων, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να αποδίδουν αξίες στην πολυμορφία και την ισότητα μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Τα έργα έχουν αναρτηθεί στους χώρους του σχολείου και έχουν παρουσιαστεί σε διαδικτυακές εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Teachers for Europe, 2 μαθητριές μας συμμετέχουν κατόπιν γραπτού διαγωνισμού στην αγγλική γλώσσα με θέμα τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαδικτυακή προσομοίωση εργασίας του Ευρωπαϊκού Βουλίου, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των αρχών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αναλάβουν ρόλο ευθύνης μέσω της προσομοίωσης του Teachers for Europe και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Έχοντας εκφράσει την άποψή τους στο γραπτό διαγωνισμό και την άσκηση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μαθήτριες συμμετείχαν ως ευρωβουλευτές στην προσομοίωση, εργάστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν τις αρχές και τις προοπτικές του επόμενου Erasmus για την νεολαία και τον αθλητισμό. Ως μέλη πολιτικής παράταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποδείχθηκαν το ρόλο του Ευρωβουλευτή, ακολουθώντας τις πολιτικές αρχές της πολιτικής τους ομάδας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ευρωπαϊκών του δράσεων, το Γενικό Λύκειο Μούδρου συμμετείχε στις ημέρες Εράσμους και παρουσιάσαμε τις δράσεις μας στο κοινό και στην κυρία Αναστασία Γκίκα, μέλος της μόνιμης εθνικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιτυγχάνουμε έτσι τη διάχυση των δράσεων και την εξωστρέφεια του σχολείου. Οι μαθητές και οι μαθητριές μας παρουσίασαν το σενάριο δημιουργικής γραφής και ένα απόσπασμα το παιχνίδι ρόλων, αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές. Σίγουρα η σχολική χρονιά που πέρασε δεν ήταν εύκολη. Η εξαποστάσεως διδασκαλία θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στους σχεδιασμούς μας και να αναστείλει τις προγραμματισμένες μας δράσεις. Αξιοποίησαμε όμως δημιουργικά το διαδίκτυο και εργαστήκαμε από το σπίτι, μένοντας ασφαλείς, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό συνεργατικό εργαλείο και την πλατφόρμα Stories That Move, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους για την έννοια της διαφορετικότητας, τις αντιλήψεις τους και τα βιώματά τους. Στη συνέχεια, τα φύλλα συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της ομάδας ως θέμα συζήτησης και διατύπωσης προσωπικής γνώμης. Συμπεράσματα. Το σχολείο καλείται να σκίσει τους μαθητές ώστε να σκέπτονται και να ενεργούν ως αυτόνομοι πολίτες. Έτσι, η πολιτιότητα ως κρίσιμη λειτουργική αρχή δεν είναι ένα αποτέλεσμα της στιγμής και δεν ολοκληρώνεται διαμιάς. Πράγμα που σημαίνει ότι και το περιεχόμενο διδασκαλίας θα πρέπει να προσφέρει ερεθίσματα για σχετικό διάλογο ανάλογα με τα στάδια ανάπτυξης του μαθητή. Αποδεικνύεται ότι η πολιτιότητα δεν είναι αποτέλεσμα θεωρητικής κατάρτισης, αλλά συμπεριφορά σε πραγματικές συνθήκες, με γνώμονα την αμοιβαιότητα. Πόσο μάλλον όσον αφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας και στην ευρωπαϊκή πολιτιότητα των μαθητών. Εφόσον αποτελούμε κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται αναγκαία. Και ο καταλληλότερος χώρος για τη διαμόρφωσή της είναι ο χώρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνείδηση αυτή θα συμβάλλει στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και αγαθών, παρά τις διαφορετικές περιφερειακές ταυτότητες. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό, ώστε να αποφευχθούν πολιτικοί σκόπελοι και αρνητικές τάσεις, είναι ότι η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση δεν μπορεί να συνδέεται πρωτίστως με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά με την εξέλιξη του ίδιου του πολιτισμού. Η ομαλή μετάβαση ανάμεσα στις βαθμίδες και τα στάδια εκπαίδευσης είναι αναγκαία, ώστε να καταφέρουμε οι μαθητές μας κατά την έξοδό τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν πάρει το χρήσμα του πολίτη, όχι μόνο ηλικιακά αλλά και ουσιαστικά, και να συνειδητοποιούν θεσμικές έννοιες και αξίες που θα χρησιμοποιούν στη συνέχεια της ενήλικης πορείας του. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς και νόμους. Τέτοια όμως θεσμικά όργανα και νόμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη εκτός αν στηρίζονται σε μια κουλτούρα της δημοκρατίας, δηλαδή στις δημοκρατικές αξίες και τις πρακτικές. Το πρόγραμμα Teachers for Europe στοχεύει ακριβώς αυτό, τη δημιουργία διασυνοριακού, βιώσιμου και μακροχρόνιου εκπαιδευτικού δικτύου, το οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των πολιτών και θα προσπίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την οικειοποίησή τους. Και όταν αυτό καλλιεργείται με συνέπεια και συνέχεια, τόσο στους μαθητές του γυμνασίου όσο και του λυκείου, και μάλιστα σε περιοχές όπως η Λήμνος που ανήκουν στην ακριτική συνοριογραμμή της Ευρώπης, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαναγιώτου και εσείς είσατε εντός χρόνου στην ενδιαφέρουσα αυτή εισήγησή σας. Παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Παπαναγιώτου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Να είστε καλά.